Θέλω να πω ότι για μας που ασκούμε ακόμα δημόσια λειτουργήματα και έχουμε πολλές εμπειρίες από το παρελθόν και είμεθα σε όριμη ηλικία, δεν μπορεί τίποτε άλλο να εκφραστεί μέσα από τα έγκατα της ψυχής μας και της ύπαρξής μας για το γνωστό θέμα που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο. Δεν μπορούμε να μη ομιλήσουμε και να μην πούμε αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια και που είμαστε βέβαιοι ότι το ενστερνίζονται και όλοι οι πολιτικοί άρχοντες. Και αυτό είναι ότι, που είπα και προηγουμένως, ότι Ελλάδα σημαίνει Μακεδονία. Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα. Και αν ανοίξουμε τους χάρτες για να δούμε τους πολέμους προ Χριστού, θα δούμε τους Έλληνες που μιλάνε ελληνικά, που αγωνίζονται στους αγώνες της αρχαίας Ολυμπίας, όπου μόνον Έλληνες έλαμβαναν μέρος, και από εκεί και πέρα μέσα σε όλα τα γεγονότα και το γιγαντιαίο έργο του μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε εμείς τι είναι δυνατόν να μας κάνει να αισθανόμεθα ότι έχουμε κάποια υποχρέωση ή έχουμε αδυναμία και πρέπει να ρυθμίσουμε τα αιτήματα των άλλων λαών που ήρθαν πολύ αργότερα. Θα πω αυτό το λόγο. Το έργο αυτό, το κράτος αυτό που διεκδικεί αυτή τη στιγμή τη ρύθμισή του, δημιουργήθηκε όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με τους επικεφαλείς του πολέμου, δηλαδή τους πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας, της Αμερικής, και όλοι είπαν ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε από αυτούς που πάνε προς Ανατολάς με την Ελλάδα που ανήκει στον χώρο τον Ευρωπαϊκό και η οποία έχει κάνει τόσες θυσίες για τις ελευθερίες των λαών και για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Έτσι εκεί αποφασίστηκε σε άλλη και σε με άλλο περιεχόμενο παρέα να φτιάξουν το μικρό κρατήδιο τότε, αυτό που υπάρχει και σήμερα, για να δημιουργούνται τα ζητήματα διεκδικήσεων εις βάρος της Ελλάδας. Και εμείς απαντάμε, για μας Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα και Ελλάδα σημαίνει Μακεδονία. Και να σας πω και ένα προσωπικό. Είμαι γεννημένος και μεγαλωμένος στην καρδιά της Πελοποννήσου, κοντά στην αρχαία Ολυμπία είναι το χωριό μου, το πατρικό, και μέσα στα πτήθη μου, μέσα στην καρδιά μου κυριαρχεί η αγάπη για τη χώρα μας, για να μην υπάρξει ποτέ τίποτα που θα θίξει την ακεραιότητά της. Προσοχή λοιπόν και όλοι μαζί ενωμένοι για τη Μακεδονία μας ως έχει σήμερα μέχρι μέσα στα βάθη των ωκεανών, για να μην έχουμε ούτε αδικίες ούτε συγκρούσεις που καταστρέφουν τα κράτη και τον λαό. Άρα, για να καλείτε τον κόσμο.